Οι γιορτές των Χριστουγέννων παραδοσιακά είναι μια καλή ευκαιρία για τους καταναλωτές να βγουν έξω, να ψωνίσουν και να στολίσουν με τον καλύτερο τρόπο το σπίτι τους για αυτές τις Άγιες ημέρες. Οι καταστηματάρχες, μπαίνοντας στην τελική ευθεία των Χριστουγέννων, είπαν τη γνώμη τους, με αρκετούς να είναι εκείνοι που έμειναν ικανοποιημένοι από την κίνηση στα μαγαζιά τους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολύ πιο χαμηλά, αλλά ευελπιστούμε τα τελευταία ψώνια τους να είναι αγορές αγάπης, έτσι ώστε να πάρουν μικρά πραγματάκια να δώσουν χρώμα, κίνηση. Υπάρχει μια κινητικότητα παρόλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά και αισιοδοξώ ότι θα πάμε αρκετά καλά και στη συνέχεια δηλαδή των εορτών. Υπήρχαν βέβαια και αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα, ωστόσο εξέφρασαν την πίστη τους ότι οι καταναλωτές θα χαλάσουν τουλάχιστον λίγα ευρώ για να ψωνίσουν. Γενικά είναι πάρα πολύ πεσμένη η αγορά. Το είδαμε και τις ημέρες της παραμονής του Αγίου Διονυσίου. Γενικότερα, η διάθεση του κόσμου εξαρτάται κατά πολύ από την οικονομική κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων το γνωρίζουν πολύ καλά. Φέτος ήταν διαφορετικά. Φέτος πρώτα είχαν ανάγκη να γεμίσουν το ψυχικό τους κόσμο, να δουν πράγματα και μετά να ψωνίσουν. Πιστεύω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Η οικονομική κρίση είχε επηρεάσει και πριν τον κόσμο, όχι μόνο στις εορτές, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ο κόσμος θα βγει, θα κάνει τις αγορές του. Οι τιμές γενικά είναι μειωμένες, πάλι θα πω, εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα. Τώρα περιμένουμε κι εμείς τις τελευταίες μέρες. Ο κόσμος θα πληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του και αν τους μείνει κάτι θα έρθουν να πάρουν και ένα δωράκι. Ελπίζουμε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και μπορώ να σας πω εφέτος, εμείς έχουμε φέρει και καινούργια πράγματα, ήταν οικονομικά. Μπορεί δηλαδή κάποιος να χαλάσει 6-7 ευρώ να πάρει κάτι. Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι η καλύτερη χρονική στιγμή για κάποιον να ψωνίσει και να κάνει όμορφα δώρα σε φίλους και γνωστούς, με τους καταστηματάρχες να ανοίγουν τις πόρτες τους και να εύχονται καλές γιορτές.